πλέον ρόλο παίζει η κοινωνία των πολιτών, ή εδώ οι κοινωνίες αυτές όσοι υφίστανται με το πώς εκπροσωπούνται, η εκπαίδευση, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη διαμόρφωση ενός νέου αφηγήματος. Εξίσου σημαντικό είναι ότι βέβαια είναι η παιδευτική εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα κλειδί σε αυτήν την ιστορία και εδώ έρχομαι και πάλι στο πάλι θα αναγκώνω τον ρόλο της μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν είναι μόνο ενημέρωση, αλλά και εκπαίδευση και διαμόρφωση απόψεων, ένας από τους βασικούς λόγους. Αυτά όλα λοιπόν δημιουργούν ένα πλαίσιο όπου μπορούν να συνυπάρχουν οι πολίτες αυτής της πόλης ανεξαρτήτου καταγωγής. Άρα λοιπόν τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνθήκες, ο χώρος όπου μπορούμε να εκφραστούμε και όπου ενθαρρύνονται να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες, είναι κάτι κοινό σε όλους και από κοινού μπορούν να πορευτούν για να το αντιμετωπίσουν. Αυτό σημαίνει ότι έχουν, αν θέλετε, είναι νομή και στην ίδια την έννοια της εξουσίας. Τώρα, θα τελειώσω με το ποιοι είναι οι διθασμικοί υποστηρικτές αυτού της προσέγγισης. Δεν είναι τυχαίο πλέον ότι, και έχει ενδιαφέρον, ότι ο κύριος εκφραστής και υποστηρικτής αυτού του μοντέλου είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και είναι το μοντέλο πλέον που λέγονται Intercultural Cities και είναι ένα μοντέλο που μπορούν να ενταχθούν οποιασδήποτε πόλεις επιθυμούν. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Πάτρα και τα Ιωάννινα και το παρακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι ένα μοντέλο που είναι πάρτο και εφαρμόσιμο, είναι οποιαδήποτε πόλη επιθυμεί και γίνεται μέτοχος αυτού του προγράμματος, υπάρχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο που σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση και την εφαρμογή του ανά πόλη, το οποίο σχεδιάζεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεδομένα της κάθε πόλης. Οπότε δεν έχουμε ένα τυφλοστούτικο εφαρμόσιμο. Το άλλο πρόγραμμα που έχει ενδιαφέρον, το οποίο απλώς δείχνει πάλι τη μετακίνηση του κέντρου βάρους από το κράτος, αν θέλετε, στην ιστορική αυτοδιοίκηση, είναι αυτό που το οποίο συμμετέχει και πάλι η Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, οι 100 αθλητικές πόλεις, το οποίο και αυτό χρηματοδοτείται από το ίδιο Ροκοφέλλερ, που αυτό είναι η αντίσταση, η δημιουργία, ή αν θέλετε, μηχανισμών για την αντοχή στις πιέσεις και στις αλλαγές που υπάρχουν. Αυτά προς το παρόν, ελπίζω μετά από το διάλογο να μπορούμε να τα συνεισφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπατενάτο. Και να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Ιωάννη Κουσουλό, πρόεδρο του Hellenic Anti-Corruption Organization. Κύριε Κουσουλέ, έχει το λόγο. Αξιότιμη πρόεδρε του Ελληνικού Τμήματος Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων για την ανεξαρτησία και διαφάνεια του ΜΜΕ, κυρία Τσαουσίδου, αξιότιμοι ομιλητές και αξιότιμοι παρευρισκόμενοι στη σημερινή εκδήλωση με θέμα διαφορά και μεταναστευτικό, καλησπέρα και από εμένα. Η διαφορά όσο και το μεταναστευτικό είναι αμοιβώς επί της βάσης τους κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα τα οποία έχουν αντανακλαστικό αντίκτυπο στις αντίθετες προς τα χρηστά ήθη πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται στη σύγχρονη κοινωνία των εθνών. Αφότερα διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή, θέτοντας σε νέα μας υψηλό ρίσκο τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου. Προς θεραπεία αυτών των φαινομένων και αποκατάσταση του περικυλού δικαίου αισθήματος οφείλουν όλοι οι φορείς της πολιτείας και οι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο να συμβλέψουν, να συνεργαστούν και να χαράξουν μια ενιαία στρατηγική αντιμετώπισης και πρόληψης. Προς αυτή την κατεύθυνση συστάθηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Κατά της Διαφθοράς, ο οποίος από ιδρύσεως δεσμεύτηκε δια του Προέδρου του, ενώπιον του απερθόντος Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Μπαν Κι Μουν, να διαφυλάξει και να προωθεί τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, που είναι τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη φαινομένων διαφθοράς, καθιστώντας κατά τρόπο τάδε τον Ελληνικό Οργανισμό Κατά της Διαφθοράς σε δολοδόχο του UN Global Compact. Επιπροσθέτως, δυνάμει του ειδικού εξουσιοδοτικού διεθνούς και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου περί αστικών εταιριών, όπως τις γνωρίζουμε οι περισσότερες civil societies, νομιμοποιείται πλήρως τη διαμόρφωση πολιτικών, κυρίως σε θέματα διαφθοράς, γεννώντας παράλληλα μια δέσμευση απορρέουσα από τη Διεθνή Συνθήκη για την Καταπολέμηση Διαφθοράς του ΟΗΕ, UNCAC, και τις συνθήκες του Συμβουλίου Ευρώπης ομοίως για την πρόληψη φαινομένων διαφθοράς, η αστική και η ποινική, ως αυτές έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Δυνάμει των οποίων οι φορείς της πολιτείας οφείλουν να εργάζονται με οργανισμούς όπως ο δικός μας. Όμως, ας εξετάσουμε αρχικά ποιος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ διαφθοράς και μετανάστευσης και εν συνεχεία θα αναλύσουμε θέσεις και προστάσεις και τις λύσεις που κομίζει για αυτό το ζήτημα ο οργανισμός μας.
Η διαφορά είναι συμβασμένη με το εμπόριο ανθρώπων. Απαράδεκτο. Εν έτη 2018. Και τη λαθρέα είσοδο που διευκολύνει την παράνομη μετανάστευση. Η εμπορία ανθρώπων, καθώς και το λαθρεμπόριο προσφύγων ή μεταναστών, έχει γίνει μια επιχείρηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δωροδοκία, η οποία είναι ένα εκ των δύο βασικών αδικημάτων διαφθοράς, αποτυπώνεται σχεδόν σε κάθε στάδιο του λαθρεμπορίου, από αρχής μέχρι τέλους, μέχρι το τελικό προορισμό. Οι λαθρέμποροι συχνά δωροδικούν εθνικούς και ξένους αξιωματούχους να εκδίδουν πλαστά διαβατήρια, αλλοιώνοντας θεωρήσεις, καθώς και αξιωματικούς στον έλεγχο των συνόρων, με σκοπό την διευκόλυνση παρανόμου διελεύσεως των μεταναστών. Το μείζον όλων όμως είναι πως με τις πρακτικές αυτές διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή, καθώς δεν τηρούνται σε κανένα στάδιο οι κανόνες ασφαλείας, με αποτέλεσμα ειδικά η Μεσόγειος να έχει μετατραπεί σε ένα υγρό νεκροταφείο. Όμως ας δούμε τα νομοθετικά εργαλεία τα οποία οφείλουμε και ως νομικός το λέω κυρίως, να ακολουθήσουμε, να κωδικοποιήσουμε για να μπορέσουμε επί της βάσης τουλάχιστον να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα της παράνομης μετανάστευσης που οδηγούν σε όλα τα φαινόμενα τα οποία εξηγήσαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Η βασική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η βάση μας για να εξετάσουμε τα θέματα πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης. Έχει ενσωματωθεί με τον νόμο 3875-2010 στο Εθνικό μας Δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 αυτής γίνεται ρητή μνήμα για θέματα πρόληψης διαφθοράς. Και εδώ στέκομαι συγκεκριμένα γιατί μιλάει για υπηρεσιακή ακεραιότητα, πρόληψη, αντιμετώπιση και τιμωρία της διαφθοράς των δημοσίων λειτουργών. Από όπου και ξεκινάει με βάση τις μελέτες το θέμα διαφθοράς, λαθρομετανάστευσης και όλα τα συναφή ζητήματα. Επίσης, δίνεται ρητή εντολή σε κάθε κράτος μέλος να αναλάβει τα προσήκοντα μέτρα για την θεσμοθέτηση πρακτικών, βέλτιση των πρακτικών για την πρόληψη τέτοιων θεμάτων και ειδικά ως προς την ακεραιότητα των δημοσίων υπαλλήλων ή των κρατικών λειτουργών. Εν συνεχεία, πέραν της προηγούμενης συνθήκης, επί της προηγούμενης συνθήκης, υπάρχει το πρώτο σε το πρωτόκολλο κατά της λαθρέας διακίνησης μεταναστών από γη, θάλασσα και αέρα. Όλα αυτά ξεκίνησαν στο Παλέρμο της Ιταλίας περί το Δεκέμβριο του 2000. Ο σκοπός λοιπόν του πρωτοκόλλου είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της λαθρέας διακίνησης μεταναστών και η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μερών. Εντάξει, θα αναφέρω κάποιους τίτλους που δίνουμε. Όταν μιλάμε για λαθρέα διακίνηση μεταναστών, δεν είναι τίποτα άλλο από την επίτευξη της παράνομης εισόδου ενός προσώπου σε ένα κράτος μέλος, του οποίου το πρόσωπο αυτό δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος. Παράνομη είσοδο σημαίνει διέλευση χωρίς νομιμοποιητικά στο κράτος, το εκάστοτε κράτος. Έλεγα λοιπόν ότι παράνομη είσοδο είναι η διάρκεια των εθνικών συνόρων. Έντερο ζήτημα που απασχολεί τις διοκτικές αρχές τα τελευταία χρόνια με αυξηνόμενους ρυθμούς είναι τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρήσεις και όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο ορίζει η Διεθνή Συνθήκη το πρόσφατο πρωτόκολλο αυτής είναι η λέξη πλοίο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι επί του πλοίου, δηλαδή της μεταφοράς διαθαλάσσης, έχουν βρεθεί τα κανάλια εκείνα για να μπορέσουν να περνάνε μετανάστες ή πρόσφυγες μέσα από τη λεκάνη της Μεσογείου προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και προς την Αμερική ή την Ασία. Άρα λοιπόν αυτό μας κατατίθεται στο συμπέρασμα ότι η Frontex πρέπει να ενδυναμώσει και να συνεργαστεί καλύτερα στα επίπεδα ελέγχου του θαλάσσιου πόρου. Ως προς την ποινική ευθύνη,
των μεταναστών που ακούγεται πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γνωρίζουμε όλοι ότι οι μετανάστες, οι οποίοι εισέρχονται έστω και παράνομα σε ένα κράτος μέλος, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική. Δεν έχει καμία ευθύνη. Όμως, ευθύνη έχουν αυτοί οι οποίοι τους διακινούν παράνομα. Και συγκεκριμένα, η ποινικοποίηση άπτεται σε θέματα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των μεταναστών, που συνεπάγονται με την ανθρώπινη ταπεινωτική μεταχείριση των μεταναστών, και εδώ συγκεκριμένα υπάρχει το πρόσθετο πρωτόκολλο περί της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ατόμου, που τα ορίζει και αυτά ως μορφή βανασυνεσχεδίου. Όμως, το δεύτερο, ας περάσουμε όμως στο δεύτερο εργαλείο, εδώ είναι η γενική εικόνα, πώς όλα αυτά στο εθνικό μας σύστημα μπορούμε να τα ορίσουμε και να τα χαρακτηρίσουμε καλύτερα. Δεν είναι άλλη παρά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς του ΟΗΕ, η λεγόμενη UNCTAD, η οποία δίνει ρητά πλέον και με σαφήνεια, έχει ενσωματωθεί με το νόμο 3666 του 8 στο εθνικό μας δίκαιο, αναφέρει ρητά και δίνει τους ορισμούς λοιπόν περί τι είναι ο δημόσιος τομέας στο άγρο 7 αυτής. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, οπότε δεν θα σταθώ για να μην με γρηγορήσω. Θα σταθώ όμως σε ένα θέμα, ότι αναφέρεται στη συγκεκριμένη συνθήκη το θέμα της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα για η παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, για το οποίο θέμα δεν έχει ληφθεί από το 2008 μέχρι και σήμερα καμία μα καμία ουσιαστική νομοθετική πρωτοβουλία, παρά μόνο εμένουμε εν στενό στον ελληνικό ποινικό κώδικα και τη δωροδοκία την εντάσσουμε αμοιβώς ή στον ευρύτερο τέλος πάντων δημόσιο τομέα. Υπάρχει όμως και το θέμα ότι της δωροδοκίας, το οποίο σε όσο αφορά το δημόσιο, το ας πάρουμε σαν παράδειγμα το ελληνικό δημόσιο ή τους ελληνικούς κρατικούς αξιωματούχους, όταν εμπλέκονται όμως σε ένα φαινόμενο παράνομης μετανάστευσης, δωροδοκίες, βιασμούς, εκβιάσεις, απάτες, προστογραφήσεις, να γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει και η συνθήκη του ΩΣΑ περί πρόληψης, αποτροπής, δωροδοκίας ξένων κρατικών αξιωματούχων. Οπότε η ποινική συνθήκη, η ποινική παύλα αστική του ΟΗΕ, η συνθήκη για τα θέματα διαφθοράς, είναι εκείνη η οποία πρέπει να είναι ο οδηγός μας στην αντιμετώπιση από τις διοκτικές αρχές θεμάτων παράνομης μετανάστευσης, πλαστογραφίας κτλ. Υπάρχουν επίσης, προβλέπονται τα θέματα περί κατάχρησης εξουσίας, παρανόμου πλουτισμού, τα οποία είναι γνωστά, περί νομιμοποίησης προϊόντων εγκλήματος. Όταν λέμε νομιμοποίηση, εδώ θα σταθώ ένα δεύτερο, τα νομιμοποιούν αυτά τα προϊόντα εγκλήματος. Όμως οι σύγχρονες κοινωνίες τι κάνουν ώστε αυτά τα νομιμοποιημένα δήθεν, έστω με τον τρόπο τους, προϊόντα εγκλήματος, να επιστρέψουν στους φυσικούς κατόχους αν είναι δυσκρίμα. Άρα λοιπόν αυτό που εννοούμε είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα νόμος ο οποίος τα χρήματα τα οποία έχουν λάβει παρανόμως από αυτούς τους ανθρώπους να μπορούν να γυρίσουν στους φυσικούς κατόχους ή στο κράτος το οποίο το δέσμευσε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να γίνουν οι ανάλογες υποδομές και αυτοί οι άνθρωποι να μην διαβιούν όπως σήμερα βλέπουμε στη Λέσβο ή σε άλλα hot spots. Θα σταθώ σε δύο δημοσιεύματα και έχει σημασία να τα... Είναι μικρά δημοσιεύματα και έχει πολύ μεγάλη, όμως έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Από ένα δημοσίευμα της Καθημερινής βλέπουμε ότι υπήρξε με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν καταγγελία στον ΟΛΑΦ η στέρηση χρηματοδότησης σε ΜΚΟ, η οποία κατηγορήθηκε όχι μόνο για διαφθορά, που είναι η πράξη που προαναφέραμε, αλλά και για σεξουαλική κακοποίηση των μεταναστών, αντρών και γυναικών. Οπότε λοιπόν το θέμα της παράνομης μετανάστευσης μας οδηγεί σε παράξενους ατραπούς που είναι η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, η έβρεση θυμάτων προς θέματα παιδικής πορνογραφίας, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η διαστροφή και βασικά η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ένα άλλο δημοσίευμα που έχει γράψει και έχει εκδώσει στην εφημερίδα Καθημερινή ο κύριος Γρηγοριάδης, καθηγητής του Μπίλκεντ Πανεπιστημίου, αναφέρει ότι είναι το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα που βοηθάει τις ΜΚΟ να προωθούν την παράνομη μετανάστευση. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι καλά και σαν νομοθεσία και σαν δημοσιογραφικό έργο, και δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο έργο και πιο σημαντικό από αυτά. Όμως το θέμα είναι πώς όλα αυτά θα υλοποιηθούν και πώς επιτέλους θα βρεθεί μία λύση στο να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Η λύση κατά κρίση δική μου προσωπική και των συνεργατών μου είναι το μοντέλο το οποίο έχει φτιάξει ο Δυτικός Οργανισμός κατά της Διαφθοράς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ενσωματώνεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε χώρα η οποία έχει ενσωματώσει στο Εθνικό της Δίκαιο τόσο την UNCAC που αναφέραμε προηγουμένως, όσο και τις συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης, την αστική και ποινική για θέματα διαφθοράς. Το μοντέλο το βλέπετε στους δέκτες σας, στα monitor. Αυτό το μοντέλο λοιπόν τι είναι? Είναι τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ηθική ακεραιότητα, δεοντολογία και ποιότητα στην παρεχόμενη εργασία. Να διευκρινίσω, η ποιότητα στην παρεχόμενη εργασία δεν είναι μόνο το πώς θα εκπαιδεύσουμε τους υπαλλήλους ώστε να συμπεριφέρονται κόσμοι απέναντι στους συναλλασσόμενους, αλλά είναι να βρούμε και έχουμε βρει και έχουμε προτείνει αντίστοιχα μέτρα για το πώς θα υπάρχει μια πιο γρήγορη και βέλτιστη θα γίνει πιο βέλτιστη και παραγωγική η εργασία του εκάστοτε υπαλλήλου, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η πρόληψη φαινομένων ενάσχησης κάθε μορφής βίας στον χώρο εργασίας. Και ο τρίτος πυλώνας που ταυτίζεται και ο οργανισμός είναι η πρόληψη φαινομένων διαφθοράς. Αυτό το μοντέλο των τριών πυλών, με όσα ανέφερα προηγουμένως, αλλά και με όσα ακούστηκε για τους προηγούμενους ομιλητές, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μας χρειάζονται και είναι επιτακτικό αυτό το μοντέλο να εφαρμοστεί στην ελληνική ένωμη τάξη. Αυτό το μοντέλο, όπως το βλέπετε, είναι διαδραστικό, έχει μια ευελιξία και μπορεί, και πέραν από αυτούς τους τρεις κύριους πυλώνες, υπάρχουν πρόσθετοι πυλώνες πάνω σε αυτό το μοντέλο και συγκεκριμένα αναφέρω. Είναι οι κανονισμοί. Σε αυτό το μοντέλο μπορεί να μπει ένας τέταρτος πυλώνας, οι οποίοι είναι οι κανονισμοί περί πρόληψης φαινομένων διαφθοράς, ξεβλήματος μαύρου χρήματος, όσοι έχουν δοθεί από διεθνείς οργανισμούς σε κώδικες. Και ένας δεύτερος πυλώνας είναι η χρηστή διοίκηση και διαχείριση των κονδυλίων, όχι μόνο των ευρωπαϊκών, οποιοδήποτε κονδυλίο, και από το, για τις ΜΚΟ, που είναι, εγώ το θεωρώ, όπως έχουν διαχειριστεί, ότι είναι μια πληγή στο συγκεκριμένο σύστημα και τη συγκεκριμένη παράνομη μετανάστευση. Αυτό το μοντέλο, όπως θα δείτε, και έχουμε αποδείξει γιατί εδώ είναι η ουσία, αποτυπώνεται, όπως σας είπα προηγουμένως, και στις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, γιατί εμείς είμαστε μέλη του UN Global Compact, εντολοδόχοι του UN Global Compact, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο οργανισμός μας είναι η υγιής βάση, το μοντέλο του οργανισμού μας είναι η υγιής βάση για να επιτύχει η χώρα τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και μέσα σε αυτά είναι και το προσφυγικό, βεβαίως, στον πρώτο δεύτερο στόχο. Λοιπόν, η λύση είναι πολύ απλή. Εμείς θεωρούμε ότι αν εισακουστούμε από την πολιτεία θα προσφέρουμε τουλάχιστον στην πρώτη πενταετία μέσα της διαρκούς μάθησης και εκπαίδευσης και μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων θα προσφέρουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα τα οποία ευελπιστούμε να κάνουμε την Ελλάδα μας μια χώρα πρότυπο σε θέματα πρόληψης της ελαφριάς μετανάστευσης. Οπότε, ας πούμε όλοι μαζί, όχι σε ένα αύριο χωρίς σήμερα, και μαζί για τον άνθρωπο, την ελπίδα και τη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στον κύριο Γιάσε Αρσαγιέ, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την
και τους δίνονται σε αυτόν τον μύτη, στο οποίο είναι γραμματές και τους συνεργούς του Is that the microphone? Yeah.